Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Έχουμε και καιρό να τα πούμε μαζί του. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός δικηγόρος, εργατολόγος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να σας πω, είναι κάποιες στιγμές που και εμείς πια δυσκολευόμαστε να μιλάμε για το ρεπορτάζ, γιατί δεν ξέρω τώρα που ντρεπόμαστε με διάφορα πράγματα που τα λέμε. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι δηλαδή. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Ναι, πώς νιώθετε? Αναρωτιέμαι αν αυτά τα οποία συζητώνται όλες αυτές τις μέρες πράγματι αφορούν την ελληνική κοινωνία. Και προσπαθώ και εγώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός μέσου πολίτη, ο οποίος ακούει πράγματα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με το να του κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Και περιμένει βεβαίως τι. Είναι τοξική η κατάσταση. Ναι, είναι πέρα για πέρα τοξική, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Από εκεί και πέρα περιμένει από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε 4,5 χρόνια, ένα κόμμα με ιστορική παράδοση και ταυτότητα, να μπορέσει να παίξει το ρόλο του ως θεσμικά, ως αξιωματική αντιπολίτευση και βλέπει ότι αυτό δεν μπορεί να το πράξει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω ότι κατά την άποψή μου εδώ υπάρχει μια ρευστοποίηση η οποία αφορά οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Και φαίνεται ότι οι πολίτες δείχνουν μια αποστασιοποίηση, μια ιδιώτευση ή μια έλλειψη εμπιστοσύνη. Αυτό είναι αληθές, αλλά η μαύρη τρύπα σε αυτό εκ των πραγμάτων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια περίοδος περιδίνησης. Εγώ θα πήγαινα αρκετά πιο πίσω. Mm-hmm. Θα πήγαινα, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά. Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει σηματευτεί από μια πορεία από ιδεολογικοποίησης, πολιτικής συρρήκνωσης, σημαδεύτηκε από διασπάσεις, αναζήτηση εταιρικών οθρών, διχασμούς. Από μια κατάσταση. Ο κύριος Κασελάκης ήταν ο βασικός υπεύθυνος γι' αυτό. Νομίζω έχει την κύρια ευθύνη. Χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω ότι υπήρχαν και πολλά προβλήματα και την προηγούμενη περίοδο. Κατά την άποψή μου, στηρίζει υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, το έχω πει επανειλημμένος, και ιδεολογικό και προγραμματικό και οργανωτικό έλλειμμα. Και θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει μια ανασύνταξη των δυνάμεων. Μπορεί να μείνει ενωμένος. Μπορεί να δούμε δηλαδή τον κύριο Κασελάκη μαζί με τον. Με αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό, ένθεν κακήθεν, θέλω να πω για να είμαι δίκαιος, νομίζω. Mm. Αναρωτιέμαι πώς πραγματικά. Γιατί βλέπουμε πώς γίνεται, ας πούμε, η προεκλογική εκστρατεία στο Πασόκ. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν καρφιά, υπάρχουν αιχμές, υπάρχουν σημεία πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν υπάρχει προσωπική. Το στοιχείο το προσωπικό σε καμία περίπτωση. Ούτε βλέπουμε ακρότητες τύπου bullying και πώς το λένε και μηνύματα που τα έχω και απειλές ότι δημοσιοποιηθούν μηνύματα τα οποία έχουν ανταλλαγή μεταξύ πολιτικού αρχηγού και στελέχους του κόμματος κλπ. Δεν βλέπουμε τέτοια ακραία πράγματα. Αυτό μετά μπορεί να ξαφνικά μέσα σε μια μέρα ένα αποτέλεσμα να το αλλάξει και να πάμε όλοι μαζί. Θα μπορούσα να κλείνω τη λέξη ενότητα σε όλες τις πτώσεις. Ναι. Όμως η ενότητα ενός κόμματος και ενός κόμματος της αριστεράς ξεδηλατείται σε προγραμματική και ιδεολογική βάση. Και είναι γεγονός ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή επικρατεί και πολιτικό και ψυχικό χάσμα. Αν δεν υπάρξει μια, αν θέλετε, προσπάθεια να συνεννοηθούν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος σε μια ιδεολογική και προγραμματική βάση που μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική, κατά την άποψή μου, όχι, η ενότητα δεν μπορεί να εκτεθεί. Τώρα, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις ήταν αρκετά πάνω πια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα αντίστροφο 2012, τότε που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε τη θέση του ΠΑΣΟΚ, τώρα να έχουμε το ΠΑΣΟΚ να παίρνει θέση του ΣΥΡΙΖΑ σαν δεύτερο κόμμα? Όχι, κύριε Σκουρή. Αν διαβάσουμε προσοχή τις δημοσκοπήσεις, θα δούμε ότι παρά τη μεγάλη κατάρρευση, τη δημοσκοπική κατάρρευση της κυβέρνησης, αλλά και την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ σε καμία από τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να ξεκολλάει από το 12 με 13%. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλει να διαβάσει όλος ο προοδευτικός κόσμος. Ο προοδευτικός κόσμος με το μήνυμα των ευρωεκλογών έστειλε ξεκάθαρη εντολή. Έστειλε εντολή συνεννόησης, συντονισμού των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων σε μια προγραμματική συμφωνία, σε μια προγραμματική βάση, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι δημοκρατικοί πολίτες, οι προοδευτικοί πολίτες, όποιο κόμμα και αν ψηφίσουν, ξέρουν ότι η ψήφος τους δεν έχει αξία, προκειμένου αυτό να μετατραπεί την επόμενη μέρα σε μια κυβερνητική προοπτική. Αν δεν ξεκινήσουμε δηλαδή ακριβώς από αυτή την παραδοχή, ότι κανένα κόμμα μόνο του, στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, δεν μπορεί να αρθρέψει την κατάσταση που επικρατεί, όλες οι αναλύσεις μας και όλες οι εκτιμήσεις μας θα μας οδηγούν στο να γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας και να κυνηγάμε την ουρά μας. Κατά την άποψή μου, αυτό συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν δέχομαι ότι μπορούν την επομένη των εσωτερικών διαδικασιών και των εκλογών που έχουν τα δύο κόμματα, όποτε και αν γίνουν αυτές, να υπάρξουν όροι μικρομεγαλισμού και ηγεμονισμού. Αν δεν υπάρξει ένας ισότιμος διάλογος ή έναξη ενός διαλόγου στο τραπέζι πάνω στα πέντε μεγάλα βασικά ζητήματα που αποσχολούν την ελληνική κοινωνία, ακρίβεια, κοινωνικό κράτος, μισθή συντάξεις, μεταναστευτικό, κλιματική κρίση κλπ. Τότε, κατά την άποψή μου, όλοι θα κάνουν μια τρύπα στον ρόλο. Και ξέρετε ότι θα οδηγηθούμε. Ή αν βρεθεί κάποιος, ας μου πει για παράδειγμα, ή ας μου απαντήσει στο εξής πολύ απλό ερώτημα,
τι θα συμβεί άραγε αν μέσα στο 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία επιλέξουν έναν εκλογικό αυθυντιασμό. Έχει κανείς την εκτίμηση ότι μπορεί είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 9, 10 ή 12% να ξεκολλήσει και να γίνει μόνος του κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αν απαντήσει λοιπόν το ερώτημα αυτό. Εγώ ρωτώ τον Διονύση Τεμπονέρα που θέτει ένα θέμα με παρουσία και νομίζω και εγώ προσωπικά ότι είναι το κλειδί της όλης της ιστορίας. Άρα λέτε ένα συνασπισμός κομμάτων ή ένα νέο κόμμα. Εγώ νομίζω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος, διότι ο συνασπισμός κομμάτων από τα πάνω δεν βοηθούν καθόλου. Αν τα κόμματα μαζί με τις κοινωνικές εκπροσωπήσεις, συνδικάτα, νεολαία, αυτοδιοίκηση, συλλόγους και συλλογικότητες κάτσουν σε ένα τραπέζι και μπορέσουν να συνεννοηθούν στα πρότυπα αυτού που συνέβη και στη Γαλλία σε μια προγραμματική βάση, τότε κατά την άποψή μου μπορούν να δημιουργηθούν και συνθήκες εκλογικής συμπόρευσης, οι οποίες βέβαια στο μέλλον θα φανεί και θα δείξει αν μπορούν να οδηγηθούν σε μια συνθήκη πολιτικής όσμωσης και πολιτικής συμπόρευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η ιστορία. Θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε όλοι μαζί, όμως είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική. Άρα προτείνεται εκλογική συμπόρευση με στόχο, διάλογο μάλλον για εκλογική συμπόρευση, για προγραμματική σύγκληση με στόχο την εκλογική συμπόρευση και προοπτικά αν χρειαστεί και ένα ενιαίο κόμμα. Καλά καταλαβαίνω, αν οδηγηθεί. Το αφήνω ανοιχτό αυτό και θα το δείξει η ιστορία, κύριε Σχολ. Δεν φτάνω μέχρι εκεί. Πάω βήμα-βήμα. Αν δεν ξεκινήσουμε το διάλογο όμως αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, που είναι το πιο σημαντικό, τότε θα μείνουμε ουσιαστικά σε μια υφιστάμενη κατάσταση. Και αυτό οι αριστεροί και οι δημοκράτες πολίτες δεν πρέπει να το επιτρέψουν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.